θα εξαντλήσω τα 7 λεπτά, πολύ λιγότερα έχω να πω και θα τα πω βέβαια εφόσον μου δοθεί δυνατότητα. Κύριε Αθανασίου, σας παρακαλώ, έχετε στείλει χαρτί ότι θέλετε το λόγο, δεν θα τον πάρετε. Καθίστε κάτω. Λοιπόν, για τα συγκεκριμένα δύο ζητήματα τα οποία τέθηκαν, να απαντήσω τάχιστα. Πρώτον, το ζήτημα το οποίο εξετάζεται εδώ δεν εξετάζεται in rem, εξετάζεται in personam. Δηλαδή, δεν είναι ένα ενιαίο ζήτημα δημόσιου συμφέροντος όπως αυτά τα οποία εξετάζονται από την Εξεταστική Επιτροπή, ώστε να εξεταστεί εδώ ενιαία. Εξετάζονται ποινικές ευθύνες. Βαίνουμε προς την σύσταση προανακριτικής επιτροπής, η οποία έχει ποινικό ορίζοντα. Και επομένως, οι ευθύνες οι οποίες εξετάζονται εδώ και οι οποίες θα καθορίσουν τη διαδικασία η οποία θα ακολουθήσει είναι ατομικές. Και δεύτερο θέμα που σχετίζεται με το ίδιο ερώτημα είναι ότι ο αριθμός των καλπών δεν εξαρτάται από τον αριθμό των υπόπτων ή εμπλεκομένων ή κατηγορουμένων επί τις κατηγορίες, ώστε αν είναι 10 οι κατηγορούμενοι και 3 ή 4 ή 5 κατηγορίες να έχουμε 50 κάλπες. Βασικά ο αριθμός των καλπών εξαρτάται από τους ψηφοφόρους και από τις ειδικές ιδιομορφίες που μπορεί να αφορούν τη δική τους ιδιότητα και υπόσταση. Εδώ το θέμα είναι καθαρό. Το θέμα είναι η διασφάλιση της μυστικότητας της ψήφου. Εάν η κάλπη είναι ενιαία, εκείνος που έχει κόλλημα να ψηφίσει τον εαυτό του, διότι είναι μέλος αυτής της Βουλής και είναι και εμπλεκόμενος, για να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, καλή είναι που τώρα χρησιμοποιούμε, αυτός τι θα κάνει, αν πάει και ψηφίσει την ενιαία κάλπη χωρίς να ψηφίσει κάτι το οποίο αφορά τον εαυτό του, τότε θα αποκαλυφθεί η ιδιότητά του. Απλώς αυτό το τεχνικό θέμα θέλει να αποφύγει η επιλογή των 10 καλπών και δεν υπάρχει κανένα πολιτικό ή άλλο κίνητρο πέρα από αυτό. Εάν δεν υπήρχε θέμα να ψηφίσουν όσοι έχουν ένα προσωπικό θέμα όπως αυτό, τότε δεν θα υπήρχε θέμα για 10 κάλπες. Ευχαριστώ πολύ. Ναι.